Ευχαριστώ για την παρουσία σας στη συνάντηση αυτή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την ομάδα των ευρωβουλευτών του αυτού για την ανάδειξη του νερού ως κύριο θέμα και ως μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Και την ενημέρωση που κάνουν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα των εντατικών πόρων. Λοιπόν, οι εντατικοί πόροι στην χώρα. Το Κόφι Ανάν έχει πει πως η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη και γι' αυτό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Λοιπόν, αν έχουμε πόρους, η χώρα στο σύνολό της διαθέτει επαρκείς υδατικούς πόρους. Και ποσοτικά και ποιοτικά επαρκείς για τις ανάγκες της χώρας. Οι δυσκολίες έγκυται στην χωροχρονική κατανομή αυτών σε σχέση με τη ζήτηση. Όπως είπε και ο Βασίλης, ας πούμε προηγούμενα, στη Δυτική Ελλάδα έχουμε υπερεπάρκεια και στην Ανατολική έχουμε έλλειμμα. Η οροσειρά της Πίνδου, αν μπορείς να προχωρήσουμε λίγο πρώτα στο κέι, που διατρέχει τη χώρα, είναι φυσικά ένα όριο στο οποίο από την Πίνδο και δυτικά έχουμε επάρκεια και από την Πίνδο και ανατολικά που έχουμε και τις ανάγκες, έτσι όπως είπε και ο Βασίλης, από την τουριστική ανάπτυξη και τους κάμπους της χώρας, δεν έχουμε. Επίσης έχει κάτι που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι πως η Βόρεια Ελλάδα εξαρτάται αρκετά από τα εισαγόμενα νερά από τα βόρεια σύνορά μας. Έχουμε πολλά νησιά σε απόσταση από την ενδοχώρα που το καλοκαίρι έχουν υπερπολαπλάσιο πληθυσμό από το κανονικό και δεν έχουν επαρκείς πόρους πήγε καθόλου. Και επίσης μια πολύ μεγάλη ακτογραμμή της χώρας που δυνητικά έχει κίνδυνο για την επαλμύρηση. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ βλέπουμε πως όπως είναι η Πίνδος είναι και οι βροχές της χώρας. Από την Πίνδο και δυτικά έχουμε νερά, από την Πίνδο και ατολικά δεν έχουμε. Να προχωρήσουμε. Στα επιφανειακά νερά, η γεωλογία και η μορφολογία της χώρας έχει επιδράσει έτσι ώστε να έχουμε πολύ μικρές λεκάνες με πολύ μεγάλες κλίσεις και με μεγάλη απορροή. Δηλαδή, αγιάζει γρήγορα η κάθε λεκάνη και δεν μένει νερό όπως ίσως σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές για το καλοκαίρι. Έχουμε μια περίπου 12 προς 1 την απορροή του χειμώνα από το καλοκαίρι. Η χώρα μας έχει... Συγγνώμη, ναι. Η χώρα μας προσομοιάζει με την Ιταλία μόνο ως προς το πώς είναι η μορφολογία των λεκανών απορροής της, πως είναι μακρόστενες και μικρές και δεν υπάρχει ενδοχώρα για να μπορέσει να έχουμε και μεγάλη λεκάνη όπως έχουμε στη Γαλλία ή οπουδήποτε άλλο. Για τα υπόγεια λοιπόν νερά, το υπόγειο νερό στην Ελλάδα σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει πολύ πιο βαρύτητα σημασία. Εμείς εξαρτώμαστε από τα υπόγεια νερά που πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ μπορείτε να δείτε πως η Μεγάλη Βρετανία έχει περίπου 16.000 υδροδιοτρήσεις, η Ελλάδα έχει πλησιάσει στις 280 τώρα. Άλλες παροχές, εντάξει, αλλά εμείς εξαρτώμαστε για την άρτευση που είναι και ο κύριος καταναλωτής του νερού στο 85%, εξαρτώμαστε από τα υπόγεια νερά.
και όχι από, τις, από τα επιφανειακά. Στη Γερμανία το 87% των αρδεύσεων είναι από την επιφάνεια και, και στην Ελλάδα από 50 70. Αυτό ισχύει από τη γεωλογία της χώρας που έχει μικρούς υδροφορείς, έχουμε πολλά σπασίματα, έχουμε μια πολύ πλοκική τεκτονική της χώρας που επηρεάζει και, και δεν είναι μια ήσυχη και ανενεργή χώρα σαν την κεντρική Ευρώπη που, που δεν έχουν διεργασίες γεωλογικές, με συνέπεια να έχουν πολύ πιο επεταμένους υδροφορείς από ό,τι εμείς. Η χωροχρονική κατανομή μας, που την ανέφερα και λίγο πριν, μην αναφέρω πάλι, είναι πως έχουμε το συμπέρασμα, πως έχουμε πόρους, δεν τους έχουμε το καλοκαίρι που τους χρειαζόμαστε ανατολικά και τους έχουμε τον χειμώνα που δεν τους χρειαζόμαστε στη Δύση. Τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, με έχετε αντικαλύψει σε πάρα πολλά από μια πολύ πλήρη εισήγηση του ευρωβουλευτή. Να πω μόνο και εγώ έτσι πολύ συντοπτικά πως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΠ είναι για την ίδρυση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε κλιμάκωση της πίεσης για την, και την πλήρη ειδικοποίηση αυτών. Για την άρδευση έχουμε πολύ λίγα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη συλλογικά αρδευτικά έργα, δηλαδή έχουμε φράγματα, έχουμε κανάλια. Από τους ΤΟΕΒ, που είναι 420 περίπου στην Ελλάδα, που παρέχουν νερό με μεγάλα έργα, είτε και με μεγάλες γεωτρήσεις, αλλά συλλογικά, όχι ατομικά. Μια γεωμορφία στη χώρα είναι πως ο κάτοχος της γης θεωρείται και ως κάτοχος του πόρου, του νερού που είναι από κάτω. Έχουμε μικρές εκτάσεις που σημαίνει πως αν ο αγρότης που έχει μια μικρή έκταση δεν έχει από κάπου αλλού να το αρδεύσει, θα αναγκαστεί και θα κάνει μια παράνομη γεώτρηση. Ακριβή για, το, για τη μικρή του ιδιοκτησία και μη ενεχόμενη πια κεντρικά για το τι παίρνει από το φυσικό πόρο. Και επίσης έχουμε μια έλλειψη τη διαχείριση σε εθνικό επίπεδο του πόρου για την ανάπτυξη της χώρας χωρίς και σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους τομείς, τον αγροτικό και τον τουριστικό και εν γέννη και λίγο και το βιομηχανικό όσο υπάρχει. Για τη ρυθμιστική αρχή τα έχουν πει όλα οι προλαλήσαντες, δεν θα πω πολλά, πεντάχι θα σας πω μόνο πως ο σχεδιασμός είναι, έτσι όπως είπαν και οι υπόλοιποι ομιλητές, στο να φτιαχτεί ένας τροχονόμος πια για μια αγορά που είναι σε εξέλιξη. Ο σκοπός είναι στο να υπάρχει μια ενιαία αγορά με κοινούς κανόνες, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα ο επενδυτής που θα έρθει να έχει ένα ενιαίο τοπίο ανεξάρτητα από τις ιδιομορφίες της νομοθετικής της κάθε χώρας. Να έχει ένα τοπίο που να είναι πιο εύκολο για αυτόν για να επενδύσει ή να επιδράσει. Επίσης, έχουν πει και οι υπόλοιποι πως το μοντέλο είναι στο να μείνουν υποδομές που είναι κοστοβόρες στο κράτος και να παίρνει ο ιδιώτης το κέρδος με καθαρό από τη χρήση της υποδομής. Επίσης, ένα σημαντικό που θα μιλήσω... Πέτρο, ακόμα μία. Ακόμα μία. Ναι. Okay, ευχαριστώ πολύ. Και ένα σημαντικό από το χώρο μου είναι πως η μεταξέλιξη των γεωλογικών υπηρεσιών των χωρών και ειδικά της χώρας μας σε ένα εργαλείο εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Το ΙΓΜΕ απογράφει εδώ και 4 χρόνια ερωγεωτρήσεις και νόμιμες και παράνομες σε όλη τη χώρα.
Ο σκοπός είναι όχι για τις απολύψεις, αλλά για να τα δώσει αυτά στον ιδιώτη μετά που θα μπορεί να τιμολογήσει πια αυτή την πτεριώτηση, επειδή στο απογραφικό μας έχουμε και το τι ποτίζει ο κάθε αγρότης και την έκταση. Οπότε από τους γεωπόδους μετά αυτά ξέρουμε το τι θέλει αυτός ο άνθρωπος και πόσο νερό, ανεξάρτητα από το υδρόμετρο που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ακόμα μία. Και δύο τελευταία, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, πως η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οδηγιών έγινε με σημαντικούς λόγους στην ποιοτική και ποσοτική διαφύλαξη των εντατικών πόρων. Ουσιαστικοί λόγοι ήταν η ομογενοποίηση της αγοράς και η θέσπιση κοινών εργαλείων για την ευκολότερη εφαρμογή της σχεδιαζόμενης ενιαίας αγοράς νερού. Και το άλλο, η άσκηση πολιτικής σε χώρες ή και περιφέρειες μέσω της διαχείρισης αυτού του φυσικού πόρου προς μέσω πίεσης και ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείς να αυξήσεις το νερό σε μια περιοχή για να αλλάξεις τις καλλιέργειες από μπαμπάκια σε κάτι άλλο. Δηλαδή, εσύ μπορείς με το νερό προς μέσω πίεσης πια πώς θες τη χώρα να την έχεις. Και η τιμολόγηση με το πρόσχημα της ανάρτησης του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους ανάρτησης του υδατικού πόρου είναι ένα από τα εργαλεία αυτής της άσκησης της πολιτικής. Και η τελευταία διαφάνεια είναι η θεώρηση του νερού ως φυσικού πόρου ως κρίσιμο και απαραίτητο για την ανάπτυξη της οικονομίας προς όφελος του λαού είναι η πρόταση, τη διαχείριση του σε εθνικό επίπεδο σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους τομείς ανάπτυξης της χώρας. Και παράδειγμα, θες να έχεις ένα κεντριστική ανάπτυξη προς Ανατολική Ελλάδα, θα το επιδοτήσεις ή θα προσφέρεις στις μικρές μονάδες από αυτόν τον ακριβό πόρο που δεν είναι εκεί. Έχω να προσβάσει. Η παροχή τους στους χρήστες στην ποιότητα και ποσότητα που είναι απαραίτητο, πως πόρος απαραίτητος για τη ζωή ένα και την οικονομική ανάπτυξη δύο. Και η απένταξή του από τη λογική του πόρου προς εκμετάλλευση και κερδοφορία. Αυτά, ευχαριστώ.